centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλησπέρα, κύριε Κοζατζάνη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Νατσούλη. Καλή εβδομάδα και στους τηλεθεατές. Θερμά συλληπιτήρια προς εσάς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κοζατζάνη, θέλω να σας ρωτήσω αν με τον έκτο νεκρό που καταγράφει η Καστοριά αυτή τη στιγμή υπάρχει περίπτωση να συγκινηθεί παραπάνω κάποιος άνθρωπος. Έβλεπα τα επίσημα στοιχεία το ΕΟΔΗ πριν λίγο. Είμαστε μακράν μπροστά στην κορυφή της Ελλάδος, με δεύτερη και καταϊδρωμένη την Αθήνα πολύ πιο πίσω από εμάς. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι δικαίως ο κόσμος λέει πού είναι το κράτος απέναντί μας, όταν όχι μόνο ο κυβερνητικός παράγοντας δεν έχει έρθει ακόμα στην Καστοριά, έχουν έρθει κάποια κλιμάκια του ΕΟΔΗ δύο φορές, κυβερνητικός παράγοντας όμως δεν έχει έρθει, αλλά πέρα από αυτό δεν έχει έρθει ακόμα ένας γιατρός, μια νοσηλεύτρια, κάτι που να καταλάβουμε ότι κάτι άλλαξε στο νοσοκομείο, κάτι έρχεται να υποστηρίξει εσάς που τα έχετε, δηλαδή κυριολεκτικά εκεί τα έχετε δώσει όλα, όλο αυτό το διάστημα. Κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι ξέρω, αν και δεν παρευρισκόμουν στην συνάντηση με το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, για να μπορέσει να πάρει, από ό,τι πληροφορήθηκα και από τον κύριο Σαββόπλο και από τον κύριο Κασαπίδη και εχθές, για να μπορέσει η κυβέρνηση να πάρει πιο πολλά και πιο αυστηρά μέτρα, θα πρέπει, όπως χαρακτηριστικά λέμε, να κυτρινήσει και μετά να γίνει πορτοκαλί κάποια περιοχή. Αυτό ρωτάμε, δηλαδή. Αυτό ρωτάμε, κύριε Κοζατζάνη. Πόσοι νεκροί πρέπει να υπάρξουν, για να καταλάβουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σε μία κατηδίαν, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, σε μία επαφή που είχα τηλεφωνική με τον κύριο Κασαπίδη, με ενημέρωσε ότι παρουσιάζοντας αυτά τα στοιχεία της ιδιαιτερότητας του κοινοτικού διαμερίσματος μέσω ποταμίας, που πιθανότατα να βαίνουν και αυξανόμενα, θα δούμε, η περιοχή θα γίνει πορτοκαλί. Αυτό μας είπε και στην εκπομπή σήμερα, όντως. Αυτό μας είπε και στην Μάλιστα. Οπότε, εάν γίνει αυτός ο χρωματισμός, αυτόματα η πολιτεία θα κάνει ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή, Μεσοποταμία, Αγία και Ινώη, αυτός ο άξονας που δίνει αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι και η αεροπηγή λίγο. Τώρα η αεροπηγή ηρέμησε λίγο. Είναι ο παλιός Δήμος Αλιάκμονας, θέλετε να πούμε, και να βγάζουμε έξω το Καλοχώρι και την Κολοκυθού. Μάλλον συναποφασίσαμε και θα φανεί σήμερα, ανέλαβε ο κύριος Σαββόπουλος μαζί με τους τρεις δημάρχους να κάνουν να επεξεργαστούν ένα κείμενο όπου θα ζητούν, ίσως δεν το έχω δει, το αναμένω και εγώ γιατί το επεξεργάζονται τώρα, ο κάθε δήμαρχος προσθέτει ή διαφοροποιείται, γενικά να υπάρχει μία αυστηριοποίηση μέτρων σε επίπεδο νομού Καστοριάς. Και όχι, καραντίνα. Ο κύριος, δηλαδή, κύριος Κασαπίδης όπως είπε ένα βήμα πριν την καραντίνα. Μπράβο. Την ίδια άποψη έχω και εγώ, να σας πω για δύο λόγους. Διότι η καραντίνα είναι μη ρεαλιστικό. Τότε γιατί δεν τη ζητούσαμε, δηλαδή, κυρία Κοζατζάνη, σε προηγούμενη σύσκεψη. Προφανώς. Ήταν η κατάσταση, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, όταν ζητάμε κατάσταση και πριν, αυτό ήταν πριν πόσες μέρες, από 14 Μαρτίου το ζητούσανε. Ναι. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Να σας πω γιατί. Διότι η διασπορά του ιού υπάρχει σε όλο τον νομό. Δεν έχει έννοια. Δηλαδή υπάρχουν ένα κρούσμα όταν γινόταν η χνολάτιση των επαφών. Ναι. Θα μπορούσε τότε να υπάρχει μία μορφή καραντίνα και να ελέγξουμε την κατάσταση και την δραγασιά. Μπράβο. Τώρα ο ιός υπάρχει. Ένα περιστατικό στο ίξι κοινοτικό διαμέρισμα. Άλλο ένα στο άλλο. Στο Άργος πολύ λιγότερα. Στην Καστοριά τα πιο πολύ και τώρα είναι η Μεσοποταμία. Άρα η διασπορά στην κοινότητα υπάρχει. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ δεν εξυπηρετεί τίποτα η τόσο πολύ αυστηρή καραντίνα.
και αφορά και μικρότερους πληθυσμούς. Όπως είπε και ο κύριος Κορετζίδης, θα δυσκολευτεί να τα βγάλει πέρα, να πηγαίνει δηλαδή σε κάθε άτομο τρόφιμα. Πόρτα, πόρτα με τα φάρμακα και το ψωμί έξω από την πόρτα. Εάν χρειαστεί, στην θα το κάνει. Στην πλατεία της γειτονιάς. Γιατί λέμε τώρα έχει σημασία αυτό που ζητάμε πιο αυστηρά μέτρα λίγο πριν την καραντίνα. Μήπως και μπορούμε να πατήσουμε πάνω σε αυτό και να το νοσοκομείο μας να τύχει διαφορετικής τύχης ή μέριμνας κεντρικά. Καταλάβατε. Μάλιστα. Μήπως είναι μία μορφή πίεσης ότι εμείς θέλουμε και από μόνοι μας θα αυτοπροστατευτούμε, ας πούμε, θα απαγορεύσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Μα δεν το κάνουμε ακόμη. Έχω μια πορεία, κύριε Κωνσταντσάνη. Δεν εφαρμόζεται. Ενώ η Καστοριά, όλοι το λένε και το όλοι το βλέπουν και ζητάμε και από άλλους να το δουν έξω από εμάς, εμείς οι ίδιοι έχω την αίσθηση ότι ακόμα αυτό κυκλοφορούμε είναι. Ελεύθεροι. Έχουμε ένα ελεύθεροι μικρό, δηλαδή, όταν περιγράφει ο κύριος Σαββόπλος ότι εκτές είδε 120 άτομα στο γύρο της Δήμης, τι να πούμε. Και από χωριά, όχι μόνο πολίτες της Καστοριάς. Αυτό είναι ένας τρόπος για σποράς. Καταλάβατε. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να πούμε όμως για να μείνει σπίτι κάποιος. Τι άλλο πρέπει μετά να πούμε. Μετά έπεσε στην αντίληψή μας ότι κάθε μπορεί κάποιος να κάνει μία βεβαίωση, πάει τώρα στο σούπερ μάρκετ. Μετά από 2 ώρες πάει στο φαρμακείο και παίρνει ένα ντεπών. Μετά 3 ώρες πάει να βάλει βενζίνη. Ναι. Μετά 5 ώρες πάει να βγάλει το σκύλο του. Ναι. Μετά 8 ώρες πάει το να ξαναβγάλει το σκύλο νόμιμος, του. Νόμιμος δεν είναι. Νόμιμος είναι. Πόσες βεβαιώσεις θα έχει την ημέρα. Και λέμε να μείνουν τα άκρως απαραίτητα που θα δούνε ποια είναι αυτά, τα συζητάνε και μήπως είναι μία μορφή να φανεί έτσι πιο έντονο το πρόβλημα του νοσοκομείου. Αχα. Το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη απολύμανση, έχει απολυμαίνεται σχεδόν τακτικά. Τι θέλω να πω. Οι γιατροί που πήρατε γιατροί. Από τα περιφερειακά ιατρία είναι όλοι πια στο νοσοκομείο? Λοιπόν, είναι όλοι από το κέντρο υγείας Καστοριάς, θα πω, αλλά για να μην τους μπερδεύω, το ΙΚΑ έχει έρθει. Η κυρία Μπουργανού έχει λάβει θέση στα επίγοντα του νοσοκομείου μας. Εντάξει, πρέπει να τα λέμε και αυτά. Ο κύριος Παράσχος έχει παρουσιαστεί σε εμάς και προσπαθούμε τώρα πώς να τον διευκολύνουμε, διότι είναι και κάποιας ηλικίας. Το προσωπικό έχει έρθει και έχουν μετακινηθεί και 2 επιμελητές γενικής ιατρικής από το κέντρο υγείας. Βέβαια ζητήσανε για να μπορέσουν να καλυφθούν να επιστρέψουν 2 αγροτικούς που είχαμε εμείς να επιστρέψουν στο κέντρο υγείας για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις εφημερίες του. Και έγινε, δεν τα ξέρω ακριβώς αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω όλα. Πάντως έχουν έρθει. Δεν είναι όμως, μπορώ να πω, και η μέγιστη βοήθεια που μπορούν να μας προσφέρουν. Βέβαια είναι κάτι, να μην είμαστε και παράλογοι, αλλά ζητάμε λίγο πιο ουσιαστική παρέμβαση. Δηλαδή έχω εντοπίσει τώρα και χτες το ανέφερα και δεν ξέρω πώς μπορεί να μας βοηθήσει και ο κύριος Κασαπίδης με την Τρίτη. Είπε δεν υπάρχει ανησιολόγος και επίταξη να κάνουμε ιδιωτών. Και εσείς κάνατε έκκληση για καρδιολόγους, αλλά δεν ξέρω. Κάνατε έκκληση. Και η έκκληση, επειδή έγινε και μία παρερμηνία, εγώ έκκληση δεν έκανα για το νοσοκομείο. Έκανα για την καρδιολογική κλινική. Για την καρδιολογική, ναι. Για να εισακουστεί ότι αυτό τον δρόμο θα τον περάσουν αν δεν έρθει βοήθεια 2 μόνο άνθρωποι. Και γιατί να μην λεχθεί ότι 2 άνθρωποι μόνο θα σηκώσουν όλο αυτό το φορτίο. Η καρδιολογική δεν έχει μόνο 2 όμως. Έχει 2 και ο κύριος Παράσχος που ήρθε από το ΙΚΑ. Ο τρίτος βρίσκεται εκτός υπηρεσίας. Όσον αφορά την καρδιολογική, έχει έρθει ο κύριος Παράσχος. Είμαστε στις συνομιλίες πώς θα μπορέσει να μας βοηθήσει ή όχι. Τώρα από εκεί και πέρα το SOS εγώ το σήμανα γενικότερο για το νοσοκομείο. Και είπα ότι ναι, υπάρχει και το δεύτερο πλάνο. Όντως η παθολογική ήταν μαζί με την παιδιατρική. Έγινε μια σύσκεψη, αποφασίστηκε ότι πολύ πιο γρήγορα μπορεί να μπει η μαιευτική στο
τραπέζι και όχι χειρουργική, γιατί έπρεπε να γίνουν πιο πολύ μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Τέλος πάντων αποφασίστηκε από 10 άτομα που ήμασταν εκεί και μπήκε τώρα και στο παιχνίδι η μευτική. Κρατάμε δηλαδή τη χειρουργική με τα χειρουργία για κάτι το πάρα πολύ επίγον, παραδείγματος χάρη. Το αίτημα να είναι το νοσοκομείο Καστοριάς νοσοκομείο αναφοράς σας βρίσκει συμφωνώς. Ωραία, δεν, να σας πω κάτι. Το νοσοκομείο αναφοράς καταρχήν πρέπει εξυπακούεται την ύπαρξη μονάδας αναπνευστικής. Δηλαδή, δεν έχουμε πνευμονολόγο, θέλετε και μονάδα. Έγινε το Ποδοσάκιο γιατί υπήρχε μονάδα. Κάτι άλλο. Δεν έχουμε πνευμονολόγο, κύριε Κωνσταντζάκη. Κάτι, κύριε Νατσουλή, νομίζω ότι κάτι άλλο θα θέλανε να πούνε. Θα θέλανε να πούνε αυτό που λέμε και εμείς από την αρχή. Ότι όντως οποιαδήποτε άλλο πρόβλημα έχετε, πίεση, στομάχι, πονάει το πόδι σας, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το κέντρο υγείας πηγαίνουν τα περιστατικά και όλοι υπηρετοί λέω εγώ, μέχρι να διαφοροδιαγνώσουμε αν είναι ύποπτα ή όχι, θα έρχονται στο νοσοκομείο. Μάλλον αυτό θέλανε να πούνε. Μήπως θέλω να δηλαδή, πω και το άλλο, να γίνει αναφοράς μπας και έρθουν και γιατροί υποχρεωτικά. Αναφοράς όμως εξυπακούεται μονάδα αναπνευστική. Αναφορά σημαίνει ότι αν χρειαστεί η κοζάνη και έχει διασωληνωμένο, θα πρέπει να το στείλει στο νοσοκομείο αναφορά στο Ποδοσάκιο. Και στην Καστοριά δεν έχουμε μονάδα εμείς. Εμείς προσπαθούμε το νοσοκομείο μας να απαιτήσουμε την αναβάθμιση που θα θέλαμε, ακόμα μεγαλύτερη, βάζοντας όλη μας την περιοχή σε κάποια αυστηριοποίηση και λίγο πριν την καραντίνα. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι υπάρχει επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό που είναι εντός εβδομάδας να προσληφθεί, να γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες του νοσηλευτικού. Το επικουρικό ιατρικό που έχει ανακοινωθεί δεν υπάρχουν υποψήφοι γιατροί. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε, θα το σκεφτούμε. Εν ανάγκη, αν δούμε ότι υπάρχει μία προοδευτική αύξηση κρουσμάτων που δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε περαιτέρω, θα αναγκαστεί να γίνει και επίταξη και κάποιων γιατρών. Επίταξη ιδιωτικών. Αυτό είναι. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεται η κυβέρνηση, όπως σκέφτεται πιθανότατα και ιδιωτικές ΜΕΘ και λοιπά. Αλλά θα σκέφτεται όλα και ιδιώτες για... γιατρούς. Βεβαίως. Αλλά όλα αυτά για να τα αποφύγουμε, κύριε Νατσούλη, πρέπει να μείνουμε και να αυτοπεριοριστούμε. Εμείς, ξέρετε, αυτοί που δουλεύουμε στο νοσοκομείο, έχουμε διπλή καραντίνα. Μία είναι η καραντίνα στο νοσοκομείο και μία είναι η καραντίνα στο σπίτι σας. Στο σπίτι μας δεν επικοινωνούμε με τους υπόλοιπους. Υπάρχουν νοσηλεύτριες που έχουν μετακομίσει και γιατροί στο υπόγειο ή στην αποθήκη του σπιτιού να μην έρχονται σε επαφή, γιατί εμείς είμαστε κάθε μέρα φορείς. Τι κι αν έκανα εγώ το δείγμα που δεν το έκανα, εγώ προσωπικά δεν το έχω κάνει ακόμα, αλλά δεν έχει έννοια να το κάνω, είμαι αρνητική και αύριο μπορεί να έχω σύμπτωμα και να γίνω θετική. Δεν έχει έννοια. Για αυτούς που είναι μέσα στην ιατρική, ξέρουν ποια είναι η σημασία των διαγνωστικών τεστ. Τους δικαιολογώ όλους που είναι έξω και παραπονιούνται και θέλουν, αλλά ιατρικά δεν είναι και το πρέπο. Εγώ σας λέω, δεν έχω κάνει τεστ. Και εφόσον δεν έχω σύμπτωμα, δεν θα το κάνω. Θα το κάνω όταν θα έρθει η σειρά μου. Ας προηγηθούν άτομα που έχουν σύμπτωμα, που είναι και πιο... Μια και αναφέρατε λίγο την μευτική. Και έχουμε και τον μπλέξιμο με τα γραβενά. Ακούσατε και τον συνάδελφό σου, τον κύριο Γιάτσιο, χθες. Μας στέλνουν μηνύματα εδώ ότι πρέπει να πάνε να γεννήσουν. Του βρίσκουν προσκόμματα. Ο κύριος Κασαπίδης λέει: δώστε μου ονόματα και καταγγελίες ονομαστικές να επιληφθώ. Πώς το βλέπετε όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί και με τα γραβενά και με αυτά που είπε ο συνάδελφός σας χθες το βράδυ στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Σαφέστατα δεν το συζητάμε και εμένα με φέρνει αντίθετη. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελε να πει. Γιατί το νοσοκομείο Γρεβενών, εκτός των μεμονωμένων αυτών δεν είναι μόνο το νοσοκομείο που μου λέτε, λέει, δεν θέλουμε το πινακίδες να βλέπουν οι συμπολίτες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να σας πω, το καταλαβαίνω τι αισθάνονται, γιατί και εγώ όταν κυκλοφορώ αισθάνομαι ότι δεν με πλησιάζουν. Είμαι ο φορέας, γι' αυτό άμα δείτε κυκλοφορώ πάντοτε με μάσκα που ουσιαστικά δεν την χρειάζομαι, για να νιώθουν λίγο σίγουρα αυτοί που είναι γύρω μου. Δυστυχώς υπάρχει
μια τέτοια προσέγγιση, η οποία σαφέστατη δεν είναι σωστή και δεν πρέπει να υπάρχει. Εάν παίρνουμε τα μέτρα προστασίας, τα γάντια υποχρεωτικά και τη μάσκα όπου επιβάλλεται και έχουμε την καθαριότητά μας, νομίζω ότι δεν είναι δικαιολογημένο. Πάντως αυτό. Ο κύριος Κασαπίδης απάντησε γι' αυτό σήμερα. Είπε ότι όποιος θα κάνει διακρίσεις σε βάρος της Καστοριάς θα φεύγει από τον μπαλκόνι. Να σας, πω τι έπεσε στην αντίληψή μου. Ναι. Δέχονται τα περιστατικά, ναι, με την προϋπόθεση αν μπορούμε εμείς να εξασφαλίσουμε δείγμα κοροναϊού αρνητικό. Μα είναι αυτό δυνατόν. Μου συνέβη σε ασθενή της ορθοπαιδικής, ναι, που το ικανοποιήσαμε γιατί έπρεπε να χειρουργηθεί η γυναίκα. Πήραμε δείγμα, ήταν αρνητικό, είχε και ένα πυρέτιο η γιαγιά και φοβηθήκαν ίσως και αυτό το οποίο ήταν ουρολίμωξη τελικά, ναι, και χειρουργήθηκε. Τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει και προηγούμενο από την γυναίκα που γέννησε στα Γραβενά, ναι, και με το μωράκι της είναι αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτειο σε καλή κατάσταση από ό,τι μαθαίνουμε. Σε καλή κατάσταση, δεν ξέρουμε εάν προϋπήρχε στην γυναίκα. Ναι. Καταλάβατε. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αυτό είναι μια ιχνηλάτηση. Αν είχε δηλαδή κορονοϊό πριν γεννήσει, εννοείται. Ναι, λέμε. Λένε ότι το πρώτο ήταν αρνητική. Ξαφνικά είπαν ότι το βρέφος ήταν θετικό, η μαμά όμως αρνητική. Μετά όμως είπαν ότι και η μαμά είναι θετική. Εκεί δεν ξέρω τι γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε τα όμορα νοσοκομεία μας να μην μολυνθούν, ας το πω έτσι, δεν είναι άσχημο αυτό το πράγμα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Νομίζω ότι κατά τόπου οι διευθυντές, ας πούμε, των κλινικών, δηλαδή ο διευθυντής της ορθοπαιδικής έδωσε λύση. Mm-hmm. Η γιατρός, ο διευθυντής της μεύτικης, εγώ θα έκανα μία παράκληση να ενημερώνουν την διευθύντρια της μευτικής ή τον γιατρό τους τον ιδιώτη, και αν όντως υπάρχει πρόβλημα το να νοσηλευτεί και να γεννήσει στα Γραβενά, να ειδοποιείται είτε το νοσοκομείο είτε η περιφέρεια. Αυτό το πράγμα πρέπει να λυθεί. Δεν μπορεί να υπάρχει. Αν είναι τόσο απαραίτητη προϋπόθεση το διαγνωστικό τεστ, να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε να τελειώνει η ιστορία. Κρατάει όμως, δεν γίνεται σε 5 λεπτά να το έχουμε. Εδώ βλέπουμε πια, κύριε Κοζατζάνη, θα θυμάστε, γιατί τα παρακολουθούμε από την αρχή και ήμασταν πάντα έτσι μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Στην αρχή της κρίσης τα είχαμε, πρωί γινόταν, το απόγευμα τα είχαμε. Τώρα περνάνε και 4 μέρες και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ωραία. Ακόμα. Μου είπε ο κύριος διοικητής ότι όλοι, εκτές κιόλας με πληροφόρησε, ναι, ότι επειδή ακριβώς έχει γίνει η Καστοριά το επίκεντρο αυτή τη στιγμή, ναι, μετά η Αθήνα και ο Εχήνος της Ξάνθης, ναι, δεν ξέρω αν έχει δοθεί κεντρικά τα αποτελέσματα, τα παίρνουμε πάρα πολύ γρήγορα από εχθές. Γι' αυτό και εκτοξεύτηκε ξαφνικά χθες. Νομίζω ήταν εφηνιδιασμός για όλους που είπατε στο Περιφερειακό 53. Ήρθαν όλα μαζεμένα. Δηλαδή, παράδειγμα, οι τρεις διακομιδές. Ξαφνικά, δηλαδή από τα 40 που είχαμε, ξαφνικά ανακοινώνεται 53. Και λέμε, τι έγινε. Τι έγινε. Τα τρία, σας λέω ένα παράδειγμα, γιατί δεν τα έχω μπροστά μου. Τα τρία που διακομίστηκαν ήταν ύποπτα. Και τα άλλα τρία που διακομίστηκαν ήταν ύποπτα. Αν έρθει το σύνολο 3 και 3, 6 σε μία μέρα, καταλαβαίνετε ότι εξοξεύεται ο δείκτης πάρα πολύ ψηλά. Δεν είναι ότι όλα αυτά διαγνωστήκανε το ίδιο λεπτό ή την ίδια ώρα. Τώρα. Είναι με διαφορά 2 ημερών. Δηλαδή μου είπε ο διοικητής ότι προχτές 12 η ώρα το βράδυ πήρε τα 6, που προφανώς ήταν και προηγούμενη ημέρα. Ναι, ναι. Και την ώρα της τηλεδιάσκεψης είχε πάρει άλλα 3. Γι' αυτό υπήρχε μία συμφωνία, γιατί ο κύριος Αβόπλος είχε μείνει στα 44 που τον πληροφόρησε ο διοικητής τότε που έγινε. Τώρα, θα πάω και αύριο να το δω. Δεν νομίζω να έχει γίνει λάθος, είναι αδύνατον, διότι γράφονται και ονομαστικά.
Δηλαδή δεν μπορεί ένας ασθενής να περάσει δύο φορές, διότι λέει Κοζατσάνη. Ναι, άμα βάλει δεύτερη φορά Κοζατσάνη, φαίνεται ότι είναι δύο φορές μπλοκαρισμένο. Σήμερα, αυτή την ώρα η κατάσταση. Με το θάνατο του 56χρονου φίλου μας σήμερα. Που τυχαίνει να είναι και από την Ινώη. Που πρέπει να πούμε ότι ήταν και πολύ προσωπικός μου φίλος. Συλληπιτήρια πολλά στην οικογένειά του. Πραγματικά συλληπιτήρια. Πραγματικά. Δεν μπορούν να παρευρεθούν ούτε στην κηδεία, γιατί είναι σε αυστηρή καραντίνα. Το ξέρουμε. Το θέμα είναι ποιο. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και άλλοι Καστοριανοί, γιατί ξέραμε ότι ήταν μέρες διασωληνωμένος και ο Χαραλαμπός. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν πόσοι ακόμη διασωληνωμένοι υπάρχουν, γιατί οι πληροφορίες μιλάνε για 4-5 άτομα ακόμα διασωληνωμένοι Καστοριανοί. Όντως. Όντως. Λοιπόν, έχουμε, για να τώρα τα λέω από μέσα μου, έχουμε τα δύο τα περιστατικά τα πρώτα που είχαν πάει. Ο κύριος Αμαραντίδης ήταν. Ο κύριος Αμαραντίδης, αφού το ανακοινώσαμε σήμερα. Αυτή τη στιγμή ήταν 5. Μείον ένα ο κύριος Αμαραντίδης. Άρα 4. Και μαθαίνω ότι σήμερα διασωληνώνεται και άλλο άτομο. Καστοριανός. Άρα θα μείνουμε μάλλον 5. Στα 5. Ναι. Το όταν διασωληνώνεται, το ξέρετε άλλη, καλύτερα φυσικά εσείς, είναι ότι η κατάσταση δυσκολεύει. Ναι. Είναι δύσκολη. Να σας πω κάτι. Επειδή παρακολουθώ και εγώ και όλοι, έχουν οι ασθενείς μας, για να καταλάβετε, βασιζόμενοι στην κλινική εικόνα και στην αξονική πνευμόνων που μας βοηθάει πάρα πολύ ο αξονικός τομογράφος μας, δεν περιμένουμε το τεστ να βγει θετικό ή αρνητικό. Η επικοινωνία με το ΑΧΕΠΑ, έναρξη θεραπείας, αυτά τα φάρμακα τα οποία ακούγονται και μάλιστα θα μπει και πρωτόκολλο από τον ΕΟΦ, δηλαδή κάποιος που έχει αυτά και αυτά και αυτά, θα μπαίνει σε αυτή τη θεραπεία. Από εκεί και πέρα, όταν βγαίνει θετικός, προσέξτε τι θα σας πω, μας δέχονται τα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και Θεσσαλονίκη και Παπανικολάου και αν υπάρχει και κενό στον Ποδοσάκιο, δεν είναι απαραίτητα αυτοί οι άνθρωποι να είναι διασωληνωμένοι. Δεν είναι. Δεν είναι. Είναι θετικοί όμως. Με κλινική και αξονική μεταφέρονται στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης για να αποσυμφορηθεί λίγο το νοσοκομείο, να δεχθεί ίσως τα επόμενα 5 που θα είναι ύποπτα, διότι έτσι θα γεμίσουμε. Αν δηλαδή δεν πάρουν τουλάχιστον τα θετικά κρούσματα και ας είναι καλά στην υγεία τους, επαναλαμβάνω, πρέπει να τα πάρουν για να βιάσει το νοσοκομείο της Καστοριάς να δεχτεί τους επόμενους. Αυτό. Έχουμε 15 άτομα. Βγαίνουν τα 5 θετικά. Ναι. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Δεν ξέρω γιατί δεν επικοινώνησα σήμερα. Με απασχολούσε η κηδεία στην Νόη και ήμουν λίγο σοκαρισμένη. Έχουμε ας πούμε 15 άτομα. Βγαίνουν τα 5 θετικά. Φεύγουνε. Διακομίζονται. Γι' αυτό ακούτε συνέχεια διακομιδές. Δεν είναι διασωληνωμένοι αυτοί. Όλοι. Η ροή των ανθρώπων. Είναι θετική. Ναι, η ροή των ανθρώπων προς το νοσοκομείο. Για να αδειάσουν κρεβάτια στο νοσοκομείο. Καταλάβατε. Η ροή λοιπόν τις τελευταίες μέρες, κύριε Κοζατζάνη, προς το νοσοκομείο ανθρώπων που προσέρχονται με κάποια κρούσματα ή με κάποια συμπτώματα καλύτερα. Μεγαλώνει, μειώνεται, μένει σταθερή. Ποια είναι. Κοιτάξτε να δείτε, πριν από, τώρα έχουμε χάσει και τις μέρες. Είχατε πει κάποια στιγμή ότι κάποια στιγμή δεν θα χρειάζεται πια να μετράμε αν είναι 53, 55, 60. Ναι, αυτό. Δεν έχει πια νόημα. Περίπου, ναι, σε μένα δεν έχει νόημα. Ναι. Σε μένα έχει νόημα ποιοι είναι διασωληνωμένοι. Ναι, αυτό. Αν θα μπορέσουν να αποσωληνωθούν. Είσαι σοβαρή κατάσταση, αυτό μετράει πια. Ότι ξέρετε τι γίνεται. Όταν δεν υπάρχει σοβαρό υποκείμενο νόσημα, και η διασωλήνωση καμιά φορά είναι ένα μέτρο θεραπείας. Καταλάβατε. Οπότε να μην αποθαρρυνόμαστε. Έχει όμως μια αξία να δούμε την πορεία. Πώς προσέρχεται ο κόσμος στην Καστοριά, αν μειώνεται. Έλεγα, αυτό έχει μια σημασία. Ναι, αυτό θα μπορούσα να κάνω και δηλαδή σε επίπεδο εβδομάδας. Ναι. Αύριο που θα πάω στο νοσοκομείο να το παρακολουθήσω, να δώσω πιο πολλά στοιχεία. Αυτό έχει σημασία. Αλλά από αυτά που ξέρω. Ναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι είχαμε μία προσέλευση 3-4 άτομα το 24ωρο. Με τη Μεσοποταμία έγινε ένα πικ. Ναι.
Πήγαμε σε διπλασιασμό. Γι' αυτό, αν δείτε και τα κρούσματα, μάλλον βοήθησε και η Καστοριά σε αυτό. Από τα 73 κρούσματα, φτάσαμε τα 90 τόσο. Ναι. Προφανώς μπήκαμε και εμείς μέσα με μεγάλο αριθμό κρούσματων και ανεβάσαμε το ημερήσιο ναι. αριθμό των κρούσματων. Ναι, ναι, ναι. Την τρίτη μέρα, όπως είπε και ο κύριος Σαββόπουλος, να περιμένουμε λίγο, είχαμε μία κάμψη. Uh-huh. Είχαμε όλη την ημέρα δεν είχαμε προσέλευση. Yeah. Είχαμε κατά τις πρωινές μέρες της επόμενης, γύρω στα 3. Τώρα, σήμερα πρέπει να έχουμε πάλι 3-4 πολίτες που είναι ύποπτοι και παίρνουμε δείγματα και αναμένουν. Οπότε κάπως έτσι έχει. Οπότε νομίζω έκανε ένα σταθερά πικ... παραμένουμε στην προσέλευση. Ναι, έκανε ένα πικ μεγάλο με εκεί, τη Μεσοποταμία, 5-6 άτομα που ήρθανε. Παρουσίασε μία ύφεστη μία μέρα και τώρα έχουμε επανέλθει σε αυτά που ξέραμε. 4 με 5 πολίτες. Το λέμε αυτό γιατί είμαστε στην πρώτη εβδομάδα, ας πούμε, της καραντίνας, με την ναι. έννοια των απαγορεύσεων. Θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον άλλη μια εβδομάδα και μετά να δούμε τα αποτελέσματα αυτού αυτό που μένουμε σπίτι τώρα. Αυτό περιμένει και όλη η Ελλάδα. Έτσι. Περιμένει αυτό. Ωραία. Να δούμε αν μετά... την ανακοίνωση για αυστηρά μέτρα τι θα κάνει αν θα έχουμε πλατό στα κρούσματα που σημαίνει ότι το μέτρο έπιασε. Μάλιστα. Και κάτι άλλο που θέλω σημαντικό να σας πω και να κλείσουμε γιατί μπορεί να έχουμε κουράσει κιόλας είναι ότι ο κύριος Κασαπίδης ανακοίνωσε ότι θα υπάρχει αντιπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Μακεδονία με έδρα την Καστοριά, κύριε Σαμαραντίδης, για να παρακολουθεί από στενά τι γίνεται, ναι. πώς εξελίσσεται η ιστορία σε επίπεδο Καστοριάς και Δυτικής Μακεδονίας. Θα τοποθετηθεί ο κύριος Σαμαραντίδης, ο παλιός μας αστυνομικός διευθυντής εκεί. Δεν γνωρίζω το όνομα, εσείς αν το ξέρετε μάλλον είστε πιο μπροστά από μένα, εγώ δεν το ξέρω, δεν ξέρω ακριβώς και εφόσον δεν είμαι σίγουρη δεν θα πω. Και το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι αποφασίστηκε από τους ιατρικούς συλλόγους και έγινε πρόταση στον κύριο Κασαπίδη και το περάσαμε ομόφωνα εχθές, είναι να εγκαταστήσουμε ένα σύγχρονο εργαστήριο μοριακής ανάλυσης των δειγμάτων, όχι αντισωμάτων, το οποίο θα εγκατασταθεί στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης, θα αφορά δείγματα από όλη βέβαια την περιφέρεια και αυτό το μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί τώρα για δείγματα κοροναϊού ναι. και μετά θα παραμείνει στο μικροβιολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου Κοζάνης ναι. και για άλλες χρήσεις που θα προκύψουν. Μάλιστα. Οπότε είναι βασικό και αυτό διότι καταλάβανε όλοι δηλαδή και οι ιατρικοί σύλλογοι εκτός Καστοριάς πόσο σημαντικό είναι να έρχονται γρήγορα οι απαντήσεις από τα δείγματα κοροναϊού. Πιστεύουμε, μας είπαν ότι οι διαδικασίες θα είναι σύντομες. Ελπίζουμε σε 10 μέρες να εγκατασταθεί και να έχουμε και μοριακό βιολόγο. Αυτό θα βοηθήσει και... πολύ. Περίπου 100, ναι, όπως είπαμε, 100 δείγματα θα βγάζει την ημέρα. 1000. Ναι, ναι, ναι. Είπε για 1500 δείγματα αυτή τη στιγμή. Αντιδραστήρια έχουμε πάρει. Ναι, ναι. Και η δύναμή του ανέρχεται εάν... εξοικειωθούν και οι μοριακοί ναι, βιολόγοι ναι. μας που δεν ξέρω αν θα πάρουμε έναν ή δύο ναι. Μπορεί να βγάζει και 100 δείγματα την ημέρα που νομίζω ότι είναι υπεραρκετά ναι, ναι. Ναι. Και αν χρειαστούν να τα συμπληρώσουμε επίσης έγινε πρόταση ότι αν απαιτηθούν και περισσότερα αντιδραστήρια να τα ζητήσουμε να πληρωθούν από το Υπουργείο Υγείας και αυτό μπορεί να γίνει δεν ξέρω πώς θα αποδώσει. Αυτά ήταν μέσες άκρες αυτά τα οποία αποφασίσαμε εκτές στο Περιφερειακό Συμβούλιο και νομίζω και ο κύριος Σαββόπουλος μαζί με τους δημάρχους θα είναι σε θέση να σας το περιμένουμε αυτό το κείμενο, το περιμένουμε θα είναι από τα κείμενα που θα έχουν το ενδιαφέρον τους μες τη μέρα. Ναι, ναι, το περιμένουμε και εμείς. Σας ευχαριστούμε αυτά. Πολύ κύριε Κωνσταντζάκη. Ελπίζουμε την άλλη φορά να έχουμε να πούμε πιο ευχάριστα πράγματα. Ναι, και ελπίζω καλή δύναμη σε όλους. Ο αριθμός των νεκρών να σταματήσει εδώ. Δεν μπορεί να αντέξει η Καστοριά κάτι παραπάνω. Είναι πολύ άλλο. Δύσκολα τα πράγματα. Μετράει 6 νεκρούς. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την περιοχή μας. Όντως, υψηλό ηθικό και να μην λείπει το χαμόγελο από ναι. κανέναν. Μόνο με θετική σκέψη μπορούμε να πάμε μπροστά. Ατομικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Αντσούλη. Αυτά λοιπόν με την κυρία Κοζατσάνη. Μας βοηθάει πάντα. Αυτή είναι η κατάσταση. 3-4 άνθρωποι καθημερινά
στο νοσοκομείο με κάποια συμπτώματα. 5 αυτή τη στιγμή διασωληνωμένοι από την Καστοριά σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Κατάστασή τους δύσκολη ή κρίσιμη. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.